Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στο Infotainment. Παρασκευή σήμερα, έτσι είμαστε λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, οπότε τι πιο καλό από το να ακούσουμε προτάσεις για ταινίες που βγήκανε αυτή την εβδομάδα στους κινηματογράφους. Και έτσι νομίζω ότι ο καιρός αυτός ενδείκνεται για ένα σινεμά, αν και εφόσον δεν πήγαμε καθόλου μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα νομίζω ότι σιγά σιγά ξεκινάει ξανά Νίκο Αρώνη η εποχή του σινεμά. Καλό μεσημέρι. Έχει ξεκινήσει επί της ουσίας. Έχει ξεκινήσει, αλλά επειδή έκανε έτσι και κάποιες ωραίες μέρες, πολλοί ήταν αυτοί που προτίμησαν να κάνουν, ας πούμε, μια τελευταία βόλτα έξω. Ναι, και ο καιρός μας θα λίγο μας υπερδέψει λίγο. Ναι. Είναι μια αλήθεια. Μια κρύο, μια βροχή, μια υγρασία, μια ζέστη, δεν ξέρεις να κάνεις. Σωστό, σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε, Νίκο, μαζί τις ταινίες της εβδομάδας. Και ξέρεις, είμαι και ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί βγήκε επιτέλους παιδική ταινία. Ναι, βγήκε το εγώ απεσιότατος. Οπότε τα παιδάκια θα πάνε να χαρούνε πάλι τον Γκρου. Και τα Minions. Λοιπόν, είναι ο απεσιότατος νούμερο 2. Ακριβώς. Κινούμενα είναι σχέδια. Μια ταινία animation, ναι. Ο παλιός επικεφαλής της Fox Animation, ο Chris Meledandri, είναι αυτός που έχει κάνει το Ice Age, το Ice Age 2, έχει κάνει πολλές ταινίες. Μας δίνει αυτή την ταινία, το εγώ απεσιότατος, το δεύτερο μέρος. Όσοι είχαν δει μικρή μεγάλη το πρώτο μέρος, θα θυμούνται ότι ο Γκρου ήταν ένας πολύ κακός, έτσι, ένας κακοποιός, ο οποίος υιοθέτησε εντός εισαγωγικών 3 κοριτσάκια. Σε αυτή την ταινία ο Γκρου δεν είναι κακός, είναι καλός. Και στρατολογείται από, ας πούμε, ομάδα καλών που προσπαθούν να πατάξουν το κακό, και ο πρώην, ας πούμε, παγκοσμίως μεγαλύτερος κακός του πλανήτη γίνεται ο πρώτος παγκοσμίως μεγαλύτερος καλός του πλανήτη. Ωραία, θες να πάμε να δούμε το, ναι, δούμε, το τρέιλερ. Ναι. Ωραία, πάμε. Καληνύχτα, Edith. Καληνύχτα, Μάργο. Όπα, για χαλάρωσε, σε ποιον στέλνεις μήνυμα? Στην Avery. 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 Αυτό είναι όνομα αγοριού ή κοριτσιού? Έχει σημασία? Όχι, όχι, δεν έχει σημασία. Εκτός αν είναι αγόρι. Ξέρω τι σε κάνει αγόρι. Αλήθεια? Το καραφλό σου κεφάλι. Wow, ναι. Καμιά φορά το κοιτάζω και φαντάζομαι ότι βγαίνει ένα κοτοπουλάκι. Πιπ, πιπ, πιπ. Καληνύχτα, Άγνες. Μη μεγαλώσεις ποτέ. Κύριε Γκρου, πράκτορας Λούσι Βάιλντ της οργάνωσης αντικακούργων. Θα πρέπει να έρθετε μαζί μου. Μα, συγγνώμη, εγώ... Αντίνεσπά μου! Ξέρετε καλύτερα να αποκαλύπτετε τα όπλα σας αφού τα χρησιμοποιείτε. Παραδείγματος χάρη. Κραγιόν ηλεκτροσόκ! Πες μέσα! Από την Illumination Entertainment. Φέτος είμαστε η οργάνωση αντικακούργων. Πολεμάμε το έγκλημα σε παγκόσμια κλίμακα. Ξεφύτρωσε καινούργιος κακούργος. Εσύ ξέρεις πως σκέφτεται ένας κακούργος, γι' αυτό σε φέραμε εδώ. Βελόνες και πινέζες! Είμαι ο διευθυντής της οργάνωσης, Σάιλας Κρύο Ποπός. Ποπός. Γελάσαμε. Εγώ απεσιότατος 2. Αλήθεια θα σώσεις τον κόσμο? Και βέβαια, μωρό μου, ο Γκρου αναλαμβάνει δράση με σπορά μάξια, μαραφέτια. Πώς δουλεύουν, πες μου. Και όπλα. Με τη φωνή του Γιάννη Ζουγανέλη. Λοιπόν, πολύ ωραία ταινία, Νίκο. Αρκετά ευχάριστη. Θα αρέσει σε μικρούς και μεγάλους. Σε μεγάλους θα αρέσει πάρα πολύ, γιατί η μεγάλη στην πρώτη ταινία με τα Minions, με τα κίτρινα, ας πούμε, ανθρωπάκια, είχαν ξεσαλώσει πραγματικά. Τώρα, στη δεύτερη ταινία, ξεσαλώνουν τα Minions περισσότερο. Οπότε οι μεγάλοι θα το ευχαριστούν πάρα πολύ.
Λοιπόν, όσο βλέπαμε τώρα το τρέλερ, είχαμε και μια συζήτηση εδώ στο στούντιο και λέγαμε ότι τελικά ίσως οι μεγάλοι είναι αυτοί που ευχαριστούνται πιο πολύ αυτές τις ταινίες, γιατί τα παιδιά είναι και λίγο χορτάτα. Γενικά, τα έχουν συνηθίσει τα animation, δεν τους είναι κάτι έτσι φοβερό, ενώ εμείς που δεν είχαμε στα παιδικά μας χρόνια τέτοιες ταινίες, τέτοια έτσι εξελιγμένα κινούμενα σχέδια, μας κάνει μεγαλύτερη εντύπωση. Πάντως, αυτό που η δύναμη της συγκεκριμένης ταινίας, του συγκεκριμένου animation, είναι οι διάλογοι που είναι πραγματικά ξεκαρδιστικοί. Σε επίπεδο ιστορίας ήταν καλύτερο το πρώτο, αλλά σε επίπεδο διαλόγων νομίζω ότι οι σεναριογράφοι στη δεύτερη ταινία έχουν κάνει πραγματικά πολύ καλή. Διαφωνείς αυτό που σου λέω? Όχι. Γιατί, ας πούμε, εγώ πολλές φορές έχω μπει σε ταινία animation, κινούμενα σχέδια και λέω, κοίτα να δεις, ας πούμε, πώς το καταφέρανε αυτό, πώς καταφέρανε αυτή την έκφραση. Δηλαδή, εντυπωσιάζομαι πιο πολύ. Ενώ τα παιδιά μου το έχουν ως δεδομένο ότι έτσι είναι, ας πούμε, τα κινούμενα σχέδια. Τα παιδιά τα παιδιά μικρής ηλικίας. Άλλη γενιά. Ναι, τα παιδιά μικρής ηλικίας με τόσες πολλές παραστάσεις από animation πλέον, οπότε δεν εντυπωσιάζονται. Οι μεγάλοι σε αυτό το επίπεδο εντυπωσιάζονται περισσότερο. Έτσι. Είναι γεγονός αυτό. Λοιπόν, για μικρούς και μεγάλους. Πάμε στην δεύτερη ταινία. Le Passé, μεταφρασμένος τίτλος «Το παρελθόν», γαλλική ταινία. Είναι συμπαραγωγή. Mm-hmm. Είναι πάντως μια ταινία του Ασγάρ Φαραντί, ενός Ιρανού σκηνοθέτη. Ναι. Το Ιρανικό σινεμά έχει μεγάλη παράδοση πολύ καλούς σκηνοθέτες, Κομπαντή, Κιαροστάμι, Φαραντί. Ο Φαραντί μας είχε δώσει και τον Ένα Χωρισμό, μια καταπληκτική ταινία. Αυτή είναι η αμέσως επόμενη ταινία από τον Ένα Χωρισμό. Αναφέρεται στον χωρισμό του Αχμάντ, ενός Ιρανού, ο οποίος είχε παντρευτεί στο Παρίσι, επέστρεψε στη Τεχεράνη, ξαναγυρίζει όμως στο Παρίσι για να υπογράψει τα χαρτιά του διαζυγίου, όπως του ζήτησε η πρώην σύζυγός του, η Μαρή, και κατά τη διαμονή του στο Παρίσι, τη δεύτερη φορά που επιστρέφει, ανακαλύπτει ότι η Μαρή έχει μια νέα σχέση, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στην κοινωνική ζωή και πράγματα από το παρελθόν που είχαν μείνει κρυμμένα, συγκρούσεις και κοινωνικές καταστάσεις, ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια. Να πούμε ότι για αυτή την ταινία, ότι ο Φαραντί σε αυτή την ταινία, σαν συνέχεια του Ένας Χωρισμός, δεν επικεντρώνει τόσο πολύ στο Ιράν σαν Ιράν, αλλά στους Ιρανούς, στους ανθρώπους. Είναι μια ταινία που έχει να κάνει πάρα πολύ με την λεπτομέρεια των σχέσεων και τα προσωπικά διλήμματα και για μένα είναι μια από τις πολύ καλές προτάσεις για το Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Νομίζω ότι, επειδή εδώ εξηγούμε και λίγο φαν του Ιρανικού σινεμά, νομίζω ότι μια ταινία με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά που δίνει ο Φαραντί και με το story που έχει, θα είναι αρκετά ευχάριστη και θα τη ευχαριστούν όσοι πάνε στις αίθουσες. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς βλέπαμε τώρα όσο μιλάγες εσύ και το τρέιλερ. Πάμε λοιπόν τότε στην τρίτη ταινία για σήμερα. Ναι, το Prisoners. Ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια ταινία η οποία έχει να κάνει η ουσία της ιστορίας της είναι η αυτοδικία. Το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να πάρει τον νόμο στα χέρια του και τα ερωτηματικά που γυρίζουν γύρω από αυτό. Η ιστορία είναι πολύ βασική, δηλαδή μια οικογένεια μαύρων με μια οικογένεια λευκών κάνουν παρέα στην Πενσιλβάνια συγκεκριμένα, τα παιδιά τους παίζουν μαζί και κάποια στιγμή που οι ίδιοι είναι σε ένα δείπνο την μέρα των ευχαριστειών, το 6χρονο και το 7χρονο κοριτσάκι, το ένα από τη μία οικογένεια, το άλλο από την άλλη, εξαφανίζονται. Ο Hugh Jackman είναι ο πατέρας του ενός κοριτσιού, ο Jake είναι χαλιποδίτης, ένα αστυνομικό που ψάχνει τα κορίτσια. Καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας που γίνεται στις πρώτες μέρες έχουν έναν ύποπτο, ο οποίος όμως είναι ένα παιδί, ένας νεαρός με διανοητική καθυστέρηση και αναγκάζει την αστυνομία να τον αφήσει έξω, να τον απελευθερώσει από τη στιγμή που δεν υπάρχουν στοιχεία. Εκεί κάπου εμπλέκεται η όλη ιστορία, ο πατέρας παίρνει τον νόμο στα χέρια του, απαγάγει τον ύποπτο προκειμένου να μάθει για το που μπορεί να βρίσκονται τα παιδιά. Okay. Είναι μια ταινία κοινωνική, εγώ θα την έλεγα θα το χαρακτήριζα ως ένα thriller, αλλά αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και κάνει μεγάλη εντύπωση όσους το είδαν είναι το εξής, ότι είναι μια ταινία 153 λεπτών χωρίς ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό, αλλά έχει καταπληκτικό μοντάζ και δεν σε αφήνει καθόλου μα καθόλου να χαλαρώσεις. Το θέμα της ταινίας, η ουσία του είναι η αυτοδικία. Πολύ μεγάλη ταινία, Ναι, είναι πολύ μεγάλη ταινία, αλλά ακριβώς επειδή έχει φοβερό μοντάζ η ταινία, δεν σε αφήνει να χαλαρώσεις λεπτό. Δεν κουράζεσαι, δεν κάνει κοιλιά κάποια στιγμή. Δεν κουράζεσαι, δεν κάνει καμία κοιλιά.
γιατί είναι οι διαδοχές οι καταστάσεις οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ταινίας, δεν έχει το γρήγορο ρυθμό, αλλά ακριβώς επειδή οι καταστάσεις είναι τέτοιες και τα ερωτηματικά που γεννιούνται από σκηνή σε σκηνή, το γεγονός ότι ο πατέρας απαγάγει τον υποτιθέμενο δράστη εκείνη τη στιγμή, το μοντάζ είναι πάρα πολύ σφιχτό, δεν σε αφήνει να πάρεις, καμία ανάσα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή πρόταση για τους φίλους που τους αρέσουν αυτού του είδους οι ταινίες, έτσι αυτά τα thriller κοινωνικο-αστυνομικά, νομίζω ότι θα το ευχαριστούν πάρα πολύ. Για όσους είχαν δει και το 7 παλιότερα, σε πολλά σημεία θα τους θυμίσει. Α, έχει 7. Τέτοιο στυλ, έχει σαν το 7. Ναι, θα τους υπάρχει δηλαδή Πω, τι ταινία κι αυτή. Υπάρχει μια συγγένεια, θα μπορούσαμε να το πούμε, ιδεολογικό, τεχνική με το 7. Έχει και μήνυμα δηλαδή. Το θέμα της αυτοδικίας για τους Αμερικάνους, σκέψου, φαντάζομαι ότι μιλάμε για μια χώρα στην οποία... Α, ότι επικεντρώνεται σε αυτό. Ακριβώς, επιτρέπεται και η χρήση των όπλων, έτσι, δηλαδή μπορείς να αγοράσεις όπλο όποτε θες. Οπότε η αυτοδικία πάντα αποτελούσε ένα θέμα για τους Αμερικάνους και είναι ένα θέμα το οποίο ναι μεν τίθεται καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας, αλλά... Δεν εμβαθύνει και τόσο πολύ, δηλαδή νομίζω θα μπορούσε να το πάει και λίγο βαθύτερα το θέμα. Νομίζω τώρα, επειδή το είπες αυτό, Νίκο, ναι. Σε κάποιες πολιτείες της Αμερικής, όταν κάποιος ξένος παραβιάσει τον προσωπικό σου χώρο, δηλαδή το οικόπεδό σου, την πόρτα σου, έχεις δικαίωμα να ρίξεις. Ναι, ναι, ναι. Σε κάποιες πολιτείες, όχι σε όλες. Ναι, έχουμε τη λογική του ότι το σπίτι μου είναι το κάστρο μου, κάπως έτσι. Και my home is my castle, ναι. Ακριβώς, ναι. Και υπάρχει και νομοθετικό πλαίσιο σε κάποιες πολιτείες, όντως. Νομίζω στο Τέξας σίγουρα. Χωρίς να χρειάζεται να σκεφτούμε πολύ, στο Τέξας λες. Νιου Μέξικο, όχι, ναι. Το είχα διαβάσει αυτό, ότι σε κάποιες πολιτείες, δηλαδή άπαξ και επειδή εκεί δεν κλειδώνουν και πολύ τις πόρτες, ξέρεις, είναι όταν είναι επαρχία, είναι ανοιχτές οι πόρτες, δηλαδή σχεδόν όπως τα βλέπουμε στις ταινίες. Ναι. Και αν μπει κάποιος μέσα και είναι ξένος, δηλαδή, και οπότε δεν ξέρεις ποιος είναι, έχεις το δικαίωμα να ρίξεις με το όπλο κανονικά. Ναι, βέβαια η ταινία, ίσως και αυτό είναι το καλό της ταινίας, ότι... Η ταινία λαμβάνει χώρα το story όλο η μυθοπλασία στην Πενσιλβάνια, η οποία Πενσιλβάνια είναι μια πολιτεία η οποία δεν έχει τα χαρακτηριστικά, ας πούμε, των νότιων πολιτιών που είναι, ξέρεις, πιο, ναι, ναι. Πιο πιστοδρομική, πιο κλασική σε αυτού του είδους τα θέματα. Και παρόλα αυτά ο πατέρας, αν και πολύ ανοιχτός υποτίθεται, ο Hugh Jackman, ένας πολύ ανοιχτός άνθρωπος, νέος, παρόλα αυτά που ζει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αναγκάζεται να προχωρήσει σε αυτοδικία. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στην επόμενη ταινία. Που έχει περίεργο τίτλο. The Family, επικίνδυνη οικογένεια. Επικίνδυνη οικογένεια. Επικίνδυνη οικογένεια. Λοιπόν, πρόκειται για σκηνοθεσία του Λικ Μπεσόν, παραγωγή του Μάρτιν Σκορτσέζε, πρωταγωνιστή Ρόμπερτ Ντενίρο, Μισελ Φάιφερ. Ναι, έχουμε και δυνατό cast, και δυνατό σκηνοθέτη, και δυνατό παραγωγό. Ωραία, θες να πάμε λίγο, να το κάνουμε τώρα λίγο αντίστροφα, να πάμε να δούμε, επειδή πάμε είναι έτσι δούμε, πολύ αγαπημένη η ηθοποίη, πάμε να δούμε το τρέιλερ και να μας πεις μετά τις λεπτομέρειες. Ωραία, ωραία. Ωραία. I'm sick of being in witness protection. Welcome to France. Try to fit in. I'm getting tired of finding you a new place to live every 90 days. So, do we still have the same names? No, we are the Blake family. Anything to report? Yeah, it's cool. Oops. Yeah, you know, they always adjust better than we do. You're a maniac. Thank you. Let's talk about the complaints I have received. Complaints? Corruption, theft, bribery. I want to see my lawyer. Du beurre de cacahuète. Peanut butter. On the right, after the dog food. Merci. Stupid America. How's your day? Fine. Birds flying. You know what's going to happen to you and your family when they find you? We're here to make sure that don't happen, right? Try not to make my job impossible. There is somewhere to find them. It's a cleanup operation. Get that family out of there. I confess it's been years since I went to confession. Your family's the incarnation of evil. What is all this grief about? Raise your phone. You don't mind your phone. I got it by my kids. You're insane. I know.
How was the first day? Nothing special. And I'm feeling good. Why'd you kill the plumber? I didn't kill him. I took him to the hospital. Who's gonna fix the pipes now? Well, who's gonna rebuild the supermarket that burned down the day we got here? Huh? Λοιπόν, Νίκο, ωραίο cast, Μισελ Φάιφερ. Ωραίο cast, εντάξει, Σκορτσέζε, ναι. Παραγωγή, Λικ Μπεσόν. Βαριά υπογραφή. Ακριβώς, το θέμα πολύ κοντινό στη θεματολογία που έχει στιγματίσει το Σκορτσέζε, έτσι μιλάμε για την οικογένεια Μαντσόνι, πρόκειται για έναν Αμερικανό μαφιόζο, ο οποίος καταδίδει τα μέλη της μαφίας τα οποία συμμετείχε και το FBI με τον πράκτορα Tommy Lee Jones αναλαμβάνω το βάλω στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων, τον πάνε κάπου στη Γαλλία, τον βρίσκουν οι μαφιόζοι στη Γαλλία και αρχίζει ένα έτσι τρελό παιχνίδι, μια μαύρη κωμωδία θα μπορούσαμε να πούμε. Εντάξει, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ό,τι και να του δώσεις καλά θα το παίξει. Ακριβώς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μισελ Φάιφερ κάποια στιγμή μπορεί και να τη δούμε να παίρνει ένα Όσκαρ, όπως και τον Tommy Lee Jones. Αν και ο Tommy Lee Jones τον τελευταίο καιρό σε αυτού του είδους ταινίες έχει γίνει λίγο μανιέρα, δηλαδή παίζει το ίδιο πράγμα συνέχεια, το ίδιο στυλ. Το Lincoln είχε την ευκαιρία του πιστεύω, αλλά δεν κατάφερε να το πάρει το Oscar. Λοιπόν, από αυτές, ναι, ολοκλήρωση. Νομίζω ότι η ταινία θα είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Οπότε μιλάμε τώρα για παιδιά που το ένα το αγόρι εκβιάζει συμμαθητές του. Το κορίτσι έχει φεμινιστικά προβλήματα, τα βάζει με τα αγόρια, η μάνα όπως είδατε βάλε φωτιά στο σούπερ μάρκετ, ο μπαμπάς ήταν αρχιμαφιόζος. Εντάξει, μια χαρά. Προβληματική τέλεια. Οικογένεια, οπότε θα δούμε πολύ περίεργα πράγματα. Αγαπημένοι γείτονες. Ακριβώς, ναι. Να σου πω, από αυτές τις ταινίες που μας παρουσίασε σήμερα, ποια προτείνεις? Εγώ θα πρότεινα οπωσδήποτε απόψε το βράδυ κάποιος να πάει να δει το παρελθόν. Εντάξει, νομίζω αυτές οι τρεις εγώ θα τις πρότεινα να πάει κάποιος να τις δει. Mm-hmm. Είναι δηλαδή ταινίες... Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καμία έτσι που να πω ούτε απαπαπα, ούτε έτσι αυτό, είναι και, εντάξει, και οι τρεις. Και ένα thriller στο οποίο δεν θεωρώ ότι μπορούμε να συζητήσουμε κάτι τώρα, ένας εξορκισμός, ο τελευταίος εξορκισμός... Τίποτα, αυτά μην τα λέμε καθόλου εδώ. Ναι, δηλαδή, πρώτα απ' όλα ο τίτλος εμένα μου κάνει εντύπωση. Πώς είναι? Ένα τελευταίος εξορκισμός και ένα το δεύτερο μέρος. Αλλά, εντάξει, πώς είναι ο τίτλος? Νομίζω ότι εγώ θα τις έβλεπα και τις τρεις. Ο τίτλος πώς είναι? Τελευταίος εξορκισμός νούμερο 2. Α, αυτό είναι. Ναι. Υπήρξε ο τελευταίος εξορκισμός νούμερο 1, τώρα κάναμε και το sequel. Να σου πω τώρα, επειδή σε έχω στη τηλεφωνική γραμμή. Ναι. Εγώ τρόμαξα, να σου πω την αλήθεια, αυτή την εβδομάδα, όταν είδα σε κάποιες φωτογραφίες την Nicole Kidman, η οποία πραγματικά, δεν ξέρω, έχει... Παραμορφώθηκε. Τι? Παραμορφώθηκε. Έχει παραμορφωθεί τόσο πολύ που έχω τρομάξει και τώρα κατάλαβα γιατί βγήκαν αυτές οι ειδήσεις που λέγανε ότι πλέον δεν της δίνουν κάποιο ρόλο γιατί δεν υπάρχει έκφραση στο πρόσωπό της. Ναι, νομίζω τα πολλά τα μπότοξ αυτό δεν κάνουν, τα μπότοξ γενικά... Δεν ξέρω τι έχει κάνει, νομίζω ότι έχει κάνει και επεμβάσεις, δεν ξέρω. Πάντως έχει γίνει ένας άλλος άνθρωπος, έχει γίνει μια μάσκα. Τρόμαξα γιατί ήταν μια πάρα πολύ εκφραστική ηθοποιός και η οποία έπαιζε με όλες τις εκφράσεις του προσώπου της. Και τρόμαξα, αλήθεια, τρόμαξα. Δηλαδή νομίζω ότι θα έχει την κατάληξη της Melanie Griffith, η οποία έπαθε επίσης εθισμό σε όλες τις πλαστικές επεμβάσεις και μετά δεν μπορούσε να πάρει κανένα ρόλο. Ξέρεις, νομίζω ότι αυτές οι γυναίκες έχουν το άλοθη το ότι πρέπει να παραμείνουμε φρέσκες και όμορφες. Ναι, αλλά ξέρουν και πάρα πολύ καλά όμως ότι η έκφραση του προσώπου και ακόμα και την παραμικρή κίνηση την οποία στερείσαι, σου στερεί ώστε να μπορέσεις να υποδεχθείς καλά το ρόλο. Είναι πάρα πολύ σημαντική στην υποκριτική τέχνη, αλλά παθαίνουν ακριβώς, μπαίνουν σε αυτό το star system του Hollywood που πατήσαν πάνω στην ομορφιά τους, άχτε μου ήταν καλές. Θέλουν να ανταγωνιστούν τις πιο νέες ακριβώς. Ακριβώς, αυτό είναι λίγο ματαιόδοξο, ξέρεις, το χρόνο, δεν μπορείς να το κερδίσεις εσάι, οπότε το να πλακώνεσαι στις πλαστικές και στα μπότοξ και μάλλον το αντίθετο αποτέλεσμα θα σου φέρει κάποια στιγμή. Ξέρεις, κρίμα, γιατί όπως ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, είναι αυτές οι εικόνες που τις χρειάζεται εκείνη τη στιγμή ο σκηνοθέτης και η εικόνα η ίδια.
που έχεις ας πούμε ένα κοντινό σε μία ηθοποιό ή σε έναν ηθοποιό που από μία έκφραση του προσώπου τους και μόνο, από μία κίνηση βλέπεις τρόμο, στενοχώρια, χαρά, χωρίς να δείχνεις πολλά πράγματα γύρω-γύρω, έτσι δεν είναι? Αν αυτό δεν υπάρχει, δύσκολα, δύσκολα. Και εγώ στενοχωρήθηκα γιατί κατάλαβα ότι θα κάνω πολύ καιρό έτσι να τη δω σε ταινία τη Νικόλ Κίτμαν, και αν την ξαναδούμε, ας πούμε, σύντομα σε ταινία, θα είναι σε πολύ περιορισμένο ρόλο. Εντάξει, αυτό σχετικό είναι, εξαρτάται το είδος της ταινίας. Πάντως, ναι, εγώ θα φέρω παράδειγμα δύο άντρες ηθοποιούς, Πατσίνο και Ντενίρο, οι οποίοι φαίνεται ότι ο χρόνος έχει περάσει από πάνω τους και όμως τον χρησιμοποιούν πάρα πολύ έξυπνα στους ρόλους που υποδίονται. Ναι. Δηλαδή, και στην τελευταία ταινία που είδαμε τον Πατσίνο και σε αυτή με τον Ντενίρο που φαίνεται πλέον ότι είναι γερασμένος, δεν σου κάνει αίσθηση το ότι είναι γερασμένος, ξέρεις ότι είναι ο Ντενίρο, ξέρεις ότι οι εκφράσεις του τα βλέπεις όλα, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκυριακό. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Εμείς πάμε σε πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα θέματα του govastileto.gr. Και το πρώτο θέμα που θα παρουσιάσουμε, που το έχω εδώ μπροστά μου, έχει έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στη τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου. Επιστρέψαμε και πάμε να δούμε τα θέματα του govastileto.gr για σήμερα μέχρι αυτή την ώρα. Αγγελική Στόγια στην τηλεφωνική γραμμή από την αίθουσα σύνταξης του govastileto. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον. Τι κάνετε? Καλά, καλά είμαστε. Σας έχω πάρα πολλά ωραία ενδιαφέροντα νέα σήμερα, μέχρι αυτή την ώρα. Λοιπόν, να σου πω ότι μπήκα στο govastileto και διάβασα αυτό το θέμα με τον Michael Douglas. Και λες, εντάξει, ας πούμε, γιατί να σε ξαφνιάσει τόσο πολύ, ας πούμε, η είδηση αυτή, αλλά όταν το διάβασα πρέπει να σου πω ότι σοκαρίστηκα λίγο. Πάμε να μας παρουσιάσεις τι δήλωσε ο Μάικλ Ντάγκλας και μετά θα καταλάβετε γιατί έτσι ήταν λίγο σοκαριστικό όταν το ακούς πρώτη φορά. Θα ξεκινήσω καταρχήν με το γεγονός ότι το 2010 ο ίδιος ανακοίνωσε στον τύπο ότι πάσχει από καρκίνο. Το θυμόμαστε όλοι αυτό, ναι. Όλοι μέχρι πρότινος γνωρίσαμε ότι πάσχει από καρκίνο στον Λάρικα, ωστόσο ο ίδιος 3 χρόνια μετά έρχεται για να το διαψεύσει και να μας πει ότι είπα ένα μικρό ψέμα, ναι μεν έχει καρκίνο, αλλά δεν είναι αυτό το είδος του καρκίνου από το οποίο αντιμετώπιζε. Ο Μάικλ Ντάγκλας τελικώς είχε
καρκίνο τύπου 4, στο στάδιο 4. Ήταν κάτι το οποίο ήθελε να κρύψει και ο λόγος, ακούστε τώρα, ήταν για να μην διαταράξει την πρόθεση της ταινίας του. Με λίγα λόγια, όλο αυτό το ψέμα για την ασθένειά του, για το είδος, για τον τύπο του καρκίνου, ήταν για να προωθήσει την ταινία του και μίλησε την ταινία Wall Street 4, να πούμε. Να σας αναφέρω συγκεκριμένα ότι είπε, έμαθα ότι πάσχω από καρκίνο λίγο πριν ξεκινήσει η περιοδία μου. Οπότε είπε ότι δεν θα, δεν θα αφήσω τον καρκίνο. Όπως τη γλώσσα όμως, γι' αυτό σου λέω ότι εγώ όταν το διάβασα, έτσι με έπιασε λίγο κάτι. Είχε καρκίνο στη γλώσσα και αυτό θεώρησε ότι θα του κάνει κακό στην πρόθεση της ταινίας του και στις μετέπειτα, ας πούμε, επαγγελματικές δουλειές που ενδεχομένως θα ήθελε να κλείσει. Είναι σοκαριστικό, από την άλλη είναι γενναίο που το αποκαλύπτει αυτό και καθυστερημένα και μαθαίνουμε γιατί όπως και να έχει ενδιαφερόμαστε για τους ανθρώπους. Δεν ξέρω τώρα βέβαια γιατί αποφάσισε να το πει αυτό τώρα, ίσως για να ξανασυζητηθεί, δεν ξέρω τι να σου πω Αγγελική, τώρα δεν ξέρουμε καθόλου. Ίσως γιατί τώρα είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία του ο Μάικλ Ντάγκλας. Το έχει ξεπεράσει, βέβαια το παρακολουθεί, πηγαίνει συχνά στον γιατρό, κάθε 3 μήνες, κάθε 6 μήνες, παρακολουθείται όπως και να έχει. Είναι πολύ καλά στην υγεία του και αυτό είναι πολύ σημαντικό και βέβαια να πούμε ότι αξίζει και συγχαρητήρια το γεγονός ότι έστω και καθυστερημένα αποκάλυψε την αλήθεια. Μάλιστα. Δεν πάει να είναι σοκαριστικό. Εντάξει, λοιπόν πάμε στην επόμενη είδηση. Πάμε σε μια άλλη είδηση, η οποία δεν είναι σοκαριστική, αλλά είναι ευχάριστη. Μιλάμε για ένα νέο έρωτα, για ένα φρέσκο κορίτσι από το χώρο της τηλεόρασης, ο λόγος για την Νικολέτα Ράλι, η οποία είχε καιρό να κάνει σχέση. Η τελευταία της ήταν με τον δημοσιογράφο Σπύρη Δανέζη. Την βλέπουμε σε εβδομαδιαίο περιοδικό με τον νέο της σύντροφο, πολύ γοητευτικός, η ηλικία του είναι 32. Ξέρουμε και την ηλικία. Βεβαίως. Ναι. Είναι 32 ετών, εκείνη είναι 30. Έχουν δει μόλις 2 χρόνια διαφορά. Δεν ανήκει στον χώρο τον καλλιτεχνικό. Είναι δραστηριοποιείται σε άλλον χώρο. Είναι μαζί 4 μήνες και γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων. Μάλιστα το καλοκαίρι έκαναν και τις πρώτες τους διακοπές μαζί. Όπως φαίνεται το γλυκό έδεσε, διότι πρώτη φορά βλέπουμε τον σύντροφο της Νικολέτας Ράλι. Ο φακός τους απαθανάτησε να κάνουν τα ψώνια τους, να κάνουν μια πρωινή βόλτα. Ήταν πιασμένοι χέρι-χέρι και από τις φωτογραφίες βλέπουμε ότι μιλάμε για έναν πολύ γοητευτικό άντρα, γυμνασμένο, όπως μπορώ να καταλάβω. Αγγελική, συγκρατήσου! Θεός, Νικολέτα Ράλι, είναι όμορφο ζευγάρι, ευχόμαστε τα καλύτερα. Τι άλλο μπορούμε να πούμε? Ωραία. Πάμε και στην επόμενη ειδησούλα. Πάμε στην κατηγορία μόδα. Το govastileo.gr κάνει ένα flashback. Ναι. Και σας δείχνουμε τα πιο εμβληματικά ρούχα της μεγάλης οθόνης. Τα ρούχα δηλαδή που έχουν γράψει ιστορία στον κινηματογράφο και ποιες τα φόρεσαν. Να ξεκινήσουμε με την Τζούλια Ρόμπερτς στο Pretty Woman το 1990. Αυτό το προκλητικό φόρεμα, φυσικά να πούμε ότι έχουμε όλο το φωτογραφικό υλικό, το προκλητικό φόρεμα με τα μεγάλα ανοίγματα, ένα κόκκινο μάξι φόρεμα, φόρεσε η Τζούλια Ρόμπερτς και είναι έτσι, έχει χαρακτηριστεί στο νούμερο ένα style icon, είχε χαρακτηριστεί στις αρχές του 90. Το δεύτερο είναι από την Vivian Leigh στο Gone with the Wind το 1939. Η ερμηνεία της Vivian Leigh της είχε χαρίσει σε αυτή την ταινία. Το 39 είναι, ναι, 1939, πολύ πίσω. Ήταν πολύ εντυπωσιακή συγκεκριμένη η ταινία στο Gone with the Wind και η εντυπωσιακή της γκαρνταρόμπα που είδαμε όλοι στην ταινία τότε. Πω, πω, βλέπω τώρα εδώ Clark Gable, πω, πω, ναι, Vivian ναι. Leigh, άλλες εποχές. Βλέπουμε την Rita Hayworth στην Τζίλντα το 1946, το υπέροχο μαύρες στράφ, Gilda, μαύρες στράφες, ναι. Φόρεμα. Βλέπουμε την Ολίβια Νιούτον Τζον στο Γκρι το 1978. Και άμα δούμε όλα αυτά έτσι που βλέπουμε, Αγγελική, σε διάφορα, έτσι, με διάφορες παραλλαγές έχουν ξαναβγεί στη μόδα τέτοιου είδους ρούχα. Ακριβώς. Να, βλέπω τώρα ας πούμε, αυτή την ολόσωμη φόρμα που δείχνουμε εδώ. Είναι πολύ της μόδας τώρα. Είναι πολύ της μόδας, όπως και τα δερμάτινα, όπως και τα μακριά φορέματα.
Και οι overknee μπότες που είδαμε πριν που φόραγε η Julia Roberts στο Pretty Woman. Ακριβώς, που είναι πάνω από το γόνατο. Δεν έχεις άδικο, άλλωστε το γνωρίζουμε και το λένε και οι ίδιοι οι σχεδιαστές, ότι η μόδα παρέρχεται, είναι μια ρόδα που ακριβώς γυρίζει. Οπότε γι' αυτό τι μας λέει αυτό, μην πετάμε τα ρούχα μας, δηλαδή και αυτά που νομίζουμε δεν θα τα ξαναφορέσουμε ποτέ, σε μία κούτα ωραία ή κάπου κρεμασμένα, με λίγο τέτοιο να μην τα φάει ο σκόρος. Ακριβώς. Και κάποια στιγμή θα ξαναχρειαστούν. Ακριβώς. Το πάν είναι συνδυασμοί και με ένα αξεσουάρ μπορείς να δείξει ένα ρούχο τελείως διαφορετικό και καινούριο. Πάμε στο επόμενο θέμα. Πάμε στην κατηγορία το παιδί μου. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που ενδιαφέρει και τους γονείς, οι οποίοι ίσως έχουν ένα παιδί το οποίο αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες, είναι δυσλεκτικό. Mm-hmm. Σας παρουσιάζουμε τα 6 εργαλεία που βοηθούν στη σωστή στη σωστή οργάνωση και λειτουργικότητα στη μελέτη ενός δυσλεκτικού παιδιού και είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Θα ξεκινήσω να σας πω και γραμματικά. Μία ανατομική καρέκλα είναι πάρα πολύ βασική, να την προμηθευτούν οι γονείς που έχουν ένα τέτοιο παιδί. Έναν πίνακα που φελό κρεμασμένο στο ύψος του παιδιού και αυτό βοηθάει στο να καθιτσώνει το πρόγραμμά του και να βλέπει τις υποχρεώσεις του. Χαρτάκια post-it, σε κάτι σιρτάρι λοιπόν, ώστε να γίνει πιο εύκολο. Ωραία, εμείς στο κόβο στυλέτο τα έχουμε αναλυτικά αυτά γιατί τα χρειαζόμαστε, οπότε να μπείτε να τα διαβάσετε. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα και βοηθάνε πάρα πολύ. Ένα απλό εργαλείο ηχογράφησης της φωνής του, μπαρκαδόρους highlighters, μια υδρόγειο σφαίρα. Αναλυτικά εξηγούμε για ποιο λόγο είναι τόσο χρήσιμα αυτά τα εργαλεία εισαγωγικά. Ωραία. Εγώ θα μπω να το διαβάσω γιατί δεν είναι κακό να τα γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Γιατί μπορεί, ας πούμε, και το παιδί να μην έχει μαθησιακά προβλήματα ακριβώς, αλλά ξέρω εγώ πολλές φορές να μην συγκεντρώνεται ή να ξεχνάει ή όλα αυτά που κάνουν τα παιδιά. Δεν είναι απαραίτητο μόνο για τα δυσλεκτικά παιδιά. Θεωρώ ότι βοηθάει κάθε γενικά παιδί για να οργανωθεί τη μελέτη του. Έτσι. Αγγελική, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ βέβαια σε περιμένω στην εκπομπή μου στο Extra 3, το Magazine Live, το Σαββατοκύριακο. Για να παρουσιάσουμε και εκεί θέματα από το govastileto.gr. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ σας χαιρετώ από εδώ. Σας περιμένω τηλεοπτικά και το Σαββατοκύριακο. Όχι από αυτή και μόνο τη συχνότητα, αλλά και από την συχνότητα του Extra 3 στο Magazine Live το Σάββατο και την Κυριακή στις 10 το πρωί. Θα είμαστε εκεί για να πιούμε το καφεδάκι μας μαζί. Αλλιώς θα τα πούμε εδώ τη Δευτέρα στις 12. Να είστε καλά.